Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην πόλη μας και στην 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας. Είναι αλήθεια που πολλές φορές εμείς οι πολιτικοί δεχόμαστε μία κριτική που λέει ότι είμαστε όλο λόγια, είμαστε όλο θεωρία, αλλά στην πράξη στερούμε. Εμείς λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση θέλει αυτή την κριτική να την αλλάξει με το παράδειγμα και το νέο υπόδειγμα που φέρνει στη διακυβέρνηση της χώρας. Το αναφέρω αυτό γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η 43η Διεθνής Έκθεσης Γούνας γίνεται για πρώτη φορά σε ένα κτίριο που έχει νομιμοποιηθεί. Και έχει νομιμοποιηθεί γιατί αυτή η κυβέρνηση είχε την θέληση και την βούληση να επιλύσει ένα θέμα το οποίο αφορά τον βασικό παραγωγικό τομέα ανασυγκρότησης και παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή μας. Οφείλω λοιπόν να πω ότι παρόλο που όταν λέγαμε πέρσι ή ακόμη και το φθινόπωρο στο festival ότι αυτό το κτίριο θα μονιμοποιηθεί, πολλοί ήταν εκείνοι που λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι δεν υπάρχει τρόπος, ότι αυτό δεν θα γίνει. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι που ακόμη και αυτοί που τότε το αμφισβητούσαν, σήμερα το αναγνωρίζουν και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Υπουργό τον κύριο Πιτσιόρλα για την πραγματική προσπάθεια που είχε αποτέλεσμα. Τον Υπουργό τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος ήταν αυτός που στο νομοσχέδιο ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις πέρασε την νομοθετική αυτή ρύθμιση που νομιμοποιεί αυτό το κτίριο. Και δεν το λέω αυτό για να πω ότι κάτι κάναμε. Το λέω αυτό για να πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που η τοπική κοινωνία διεκδικεί εδώ και δεκαετίες και κάποτε πρέπει να δείξουμε ότι δεν είμαστε πολιτικοί των λόγων, αλλά πολιτικοί των πράξεων. Θέλω να σας πω ότι ζώντας αυτή την περιοχή και όντας ένα παιδί που μεγάλωσα μέσα σε εργαστήριο Γούνας, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, τις αγωνίες σας και όλα αυτά που σας προβληματίζουν σε αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο της Γουνοπίας. Θέλω να πιστεύω όμως ότι όπως συχνά ο κλάδος αυτός και στο παρελθόν και τις προηγούμενες δεκαετίες πέρασε κρίσεις και τις ξεπέρασε, θέλω να πιστεύω ότι η κρίση αυτή θα είναι παροδική. Και πρέπει να είναι παροδική, γιατί η ελληνική γουνοπία, οι γουνοποιοί της Καστοριάς και της Χιάτιστας είναι αυτοί που έχουν δώσει μια διαφορετική έγκληση του προϊόν με υψηλής ποιότητας προϊόντα που νομίζω ότι έχουν πλέον αναγνωριστεί παγκοσμίως. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας ώστε να προσπαθήσουμε και νέες αγορές να ανοίξουμε και τα υπάρχοντα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κυρίως με το πρόβλημα που υπάρχει στη ρωσική οικονομία να αντιμετωπιστούν. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε σύμμαχοι, θα είμαστε αρρωγοί. Η κυβέρνηση αυτή στην πράξη απέδειξε ότι στηρίζει τη γουνοποιία και όλα τα άλλα είναι φιλιναφήματα για να ακούει ο κόσμος και να χαίρεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι στην 43η έκθεση να έχετε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ.